Καλημέρα κύριε Βούλγαρη, κύριε Χασαπόπουλε, σας και τους συνεργάτες. Γεια σας Περιφερειάρχα. Ήθελα να σας ρωτήσω, εσείς είστε πιο αυστηρός. Λέμε ότι η κυβέρνηση κάνει ένα βήμα κάθε φορά, αλλά και κλείνει ακόμη περισσότερα και σχολεία, φροντιστήρια κτλ. Εσείς είστε πιο αυστηρός. Για πείτε μας, τι πρέπει να γίνει τώρα εσείς που τα βλέπετε και από μέσα τα πράγματα. Κοιτάξτε, πρέπει να διαλέξουμε την πολιτική. Και η πολιτική σαφέστατα σχετίζεται με την πρόληψη που είναι καλύτερη της θεραπείας, ώστε να δοκιμαστεί όσο λιγότερο είναι το υγειονομικό μας σύστημα. Αυτό το οποίο σαφέστατα έχει αποδειχθεί είναι ότι η συνάθρηση είναι ένας μεγάλος φορέας και ένας τρόπος μετάδοσης, κάτι που πρέπει να το επιβραδύνουμε. Εσείς είπατε, σας ακούσαμε χθες κύριε Πατούλη, διορθώστε με αν κάνω λάθος, είπατε να κλείσουν γυμναστήρια, σχολές χορού, αθλητικά κέντρα. Συμφωνούμε. Από την άλλη γεννάτε ένα μεγάλο ερώτημα. Αν κλείσουν τα γυμναστήρια, τα ιδιωτικά έτσι γυμναστήρια, όχι τα του Δήμου, τι θα γίνει, πώς θα πληρωθούν οι εργαζόμενοι, τι θα γίνει με τις επιχειρήσεις? Κοιτάξτε, το πρώτο που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι δεν βρισκόμαστε σε μια κανονική περίοδο. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που όλοι πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια πρόληψης και βεβαίως μεταδοτικότητας. Ναι. Προφανώς όλα αυτά που λέτε έχουν σημασία εξέτασης, κάτι που έκανε η κυβέρνηση και χθες με ειδικές ανακοινώσεις. Νομίζω ότι θα υπάρξουν και άλλα μέτρα στο επίπεδο των εργαζομένων. Αυτό όμως που έχει πάνω απ' όλα σημασία είναι όταν υπάρχει ένας κλειστός χώρος όπου υπάρχει μια εργόδης διαδικασία άφησης. Και επί πολλών ατόμων αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένας χώρος με υψηλή διάδοση στα γονιδίων και ένας χώρος που ενδεχομένως μεταφέρει και δημιουργεί ιδιαίτερη μεταδοτικότητα. Mm-hmm. Αυτός είναι και ο λόγος που και πολλά γυμναστήρια δημοτικά έχουν ήδη πάρει σχετική απόφαση είτε συνδυάζοντας την απολύμανση είτε συνδυάζοντας... Ιδίως άμα είναι μεγάλα. Η κυβέρνηση σας ακούει, κύριε Περιφερειάρχα, θα σας ακούσει να βγάλει τέτοια απόφαση? Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια επικοινωνία με τον ΕΟΔΗ, δηλαδή ενώ και με τον κύριο Τσιόδρα αλλά και με τους άλλους παράγοντες, και νομίζω ότι έχουν βγει και θα βγουν σήμερα το πρωί κάποιες ειδικές οδηγίες για τα γυμναστήρια ή για τα κέντρα γενικότερα σχολές χορού ή πολεμικών τεχνών, σε πρώτη φάση, και προφανώς θεωρώ θα υπάρχουν και οδηγίες οι οποίες θα σχετίζονται με τα τεχνολογικά. Και άμα διακόψουν και λίγο, κύριε Περιφερειάρχα, αν διακόψουν και λίγο το πρόγραμμα, δεν χάθηκε ο κόσμος για ένα μήνα, ενάμιση μήνα. Χθες έκλεισαν υπεδότοποι, να πούμε. Σωστό και αυτό. Ναι, όπως σωστά λέει η κυρία Βούλγαρη, χθες και μετά από τη σύσκεψη που έγινε και με τον Πρωθυπουργό και με τους αρμόδιους υπουργούς, υπήρξε και η πρόταση και προφανώς έγινε τελικά για τα θέματα των παιδοτόπων. Σωστό. Διότι επαναλαμβάνω, αυτό που έχει μεγάλη σημασία. Πρέπει να κλείσουμε, κύριε Περιφερειάρχα. Ναι, αν σαν χώρα καταλάβουμε ότι αυτή η ενέργεια που κάνουμε είναι ατομική και εθνική, τότε θα προλάβουμε τα χειρότερα. Με λιγότερα τραύματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Καλά, καλό πρωί. Γεια σας, κύριε Πατούλη.